πάμε να συναντήσουμε τώρα μία ομάδα. Πολύ ωραίο αυτό το θέμα που θα ακολουθήσει, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθήσετε, γιατί πέρα από το κομμάτι των βραβεύσεων και τα λοιπά, το συζητούσαμε τώρα, γι' αυτό σου παίρνω το λόγο, λύνει ένα βασικό πρόβλημα που έχουμε στις πολυκατοικίες. Α, εσύ που δεν έχεις υπομονή. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Τσιμπούρνε, ηλεκτρολόγος μηχανικός και βέβαια υπεύθυνος της ομάδας robotica.gr, μια ομάδα που θα τη δούμε υποψήφια και στα πρόσωπα της χρονιάς στην κατηγορία εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία. Να μας πείτε λοιπόν τι σκεφτήκατε οι μικροί ερευνητές για να κάνετε την αναμονή του ανελκυστήρα. Μία, τέλος πάντων, εύκολη υπόθεση, όχι τόσο μεγάλη και να μας προβληματίζει. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σας. Και καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά και από μένα. Αν θέλετε έτσι ένα μικρό πρόλογο στο πώς προέκυψε η ιδέα, με την συγκεκριμένη ομάδα δηλώσαμε συμμετοχή πέρυσι να λάβουμε μέρος σε έναν διαγωνισμό παγκόσμιο, ο οποίος δεν έχει να κάνει μόνο με το project, έχει να κάνει και με αγωνιστική διαδικασία πάνω σε πίστα, με ρομπότ κλπ. Σε εκείνο το κομμάτι, επειδή με τα συγκεκριμένα παιδιά είμαστε πολλά χρόνια παρέα σαν ομάδα και δεμένοι και με επιτυχίες κλπ, δεν είχαμε θέμα. Το πρόβλημά μας ήταν να σκεφτούμε κάτι το οποίο θα βελτιώνει την ζωή στην πόλη, βασικά ήταν έτσι αν θέλετε ο τίτλος. Σε μία από τις συναντήσεις λοιπόν ένας από τους μαθητές άργησε και στο μάλωμα ας πούμε ότι γιατί καθυστέρησες, η απάντηση ήταν ότι επειδή μένω στον έκτο και άργησε να έρθει το ασανσέρ. Και στον αστεϊσμό αυτόν ας πούμε στηριχτήκαμε στο πώς θα μπορούσε να λυθεί ας πούμε το πρόβλημα του ασημάκη που αργεί επειδή μένει σε μεγάλο σε ψηλό όροφο. Και κουβέντα στην κουβέντα και ενώ ξεκίνησε ξαναλέω από ας πούμε αστείο, καταλήξαμε στο ότι μπορεί να υπάρξει μια πολύ εύκολη, φθηνή υλοποίηση στις πολυκατοικίες. Ξέρετε με τους ανελκυστήρες, αν παρατηρήσετε σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει δοθεί πολύ σημασία στους ανελκυστήρες που είναι σε ξενοδοχεία, σε πολυσύχναστα μέρη, σε υπηρεσίες, σε ουρανοξύστες, να πηγαίνουν γρήγορα, ας πούμε, να κερδίζουμε χρόνο δηλαδή στη μεταφορά και κανένας δεν έχει δώσει σημασία στη βελτίωση του χρόνου που καταναλώνει ο περισσότερος κόσμος, αλλά μεμονωμένα στις πολυκατοικίες, περιμένοντας τον ανελκυστήρα να έρθει για να επιβιβαστεί. Δηλαδή, πέρα από την ταχύτητα της κίνησης αυτό καθεαυτό του ανελκυστήρα, στον χρόνο που είναι και τον περιμένει να έρθει. Συνειδητοποιήσαμε λοιπόν ότι με μια πολύ απλή διάταξη, την οποία τόσο απλή που με τα παιδιά την υλοποιήσαμε σε έναν ανελκυστήρα μοντέλο και μάλιστα μας έκοψε ας πούμε τη φόρα σε εισαγωγικά ο κορονοϊός, γιατί ήμασταν στη διαδικασία να υλοποιήσουμε την ίδια ιδέα με τα ηλεκτρονικά της, όχι σε μοντέλο πλέον αλλά σε πιο κανονικών σε εισαγωγικά ανελκυστήρα, γιατί είχαμε προκριθεί να πάμε και σε επόμενη φάση και μάλιστα με υποστήριξη μεγάλης εταιρείας ελληνικής που ασχολείται με τα ασανσέρ, με τους ανελκυστήρες. Οπότε είχαμε λίγο εκεί ένα θέμα εξαιτίας του κορονοϊού, αλλά θέλω να πω ότι είναι τόσο απλή η υλοποίηση που σε ένα εργαστήριο ας πούμε που δεν είναι επίπεδου πανεπιστημιακού ερευνητικού έτσι, εργαστηρίου, είναι υλοποιήσιμη και ευθυνή. Επίσης, έχει τίτλο μεν τον ανελκυστήρα. Μάλιστα στο ίντερνετ, αν κάποιος γράψει Fast Elevator Project, θα του το βγάλει πάνω-πάνω, μπορεί να διαβάσει και περισσότερες πληροφορίες. Στην όλη διαδικασία συμπεριλάβαμε αργότερα και το κομμάτι του ψάχνω τα κλειδιά μου ενώ είμαι στην είσοδο της πολυκατοικίας. Αυτό νομίζω ότι είναι ο επόμενος δεν ξέρω, στόχος. Το οποίο ενσωματώνεται στην ίδια ιδέα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Εσύ απλά προχωράς προς την πολυκατοικία σου και η πόρτα ανοίγει. Όταν λέμε μόνη της, την τραβάω και ανοίγει. Έτσι, χωρίς να είναι ξεκλείδωτη όμως. Εννοώ ότι όχι αυτό που είναι στις πολυκατοικίες που είναι χύμα, μπαίνω, βγαίνω. Θα συμβεί το ίδιο και για το αυτοκίνητό μας κάποια στιγμή. Όχι, για το αυτοκίνητο είναι έτοιμο. Είναι υλοποιημένο για το αυτοκίνητο, βέβαια. Δεν το ήξερα, συγγνώμη. Πρέπει να το φέρω στη ζωή. Το αυτοκίνητο, ξέρετε. Όχι, είναι τεχνολογίες που είναι προς το παρόν στα πολύ ακριβά. Θα αργήσουμε να τα δούμε εγώ και εσείς. Αλλά είναι τεχνολογίες που ας πούμε χρησιμοποιούν το κινητό. Όσο πλησιάζει το αυτοκίνητο και ξεκλειδώνει. Δεν απέχει
από τη λογική του τηλεκοντρόλ που έχουμε. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό που στα αυτοκίνητα πάλι έτσι μια και το φέρατε θεωρείται ας πούμε μια ιδέα που είναι υλοποιήσιμη και αυτονόητη, δεν έχει μπει κανείς στη διαδικασία στη μαζική παραγωγή στον απλό κόσμο, να το θέσω έτσι. Δηλαδή, πάντως, εγώ βρίσκω λοιπόν δύο πράγματα που είναι εντυπωσιακά στη δική σας ομάδα. Και το... πώς να το πω, το κομμάτι της έρευνας, το ότι όντως πραγματοποιήσατε κάτι, το υλοποιήσατε, αυτή τη σκέψη την κάνατε πράξη, αλλά και το δεύτερο ότι σκέφτεστε πώς θα φέρετε την τεχνολογία κοντά στον απλό κόσμο, που νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο κοινωνικά. Με την ίδια ομάδα, επειδή εκείνος ο διαγωνισμός, τελείωσε το καλοκαίρι, ήταν η τελική διαδικασία, η παγκόσμια κάηκε, με την ίδια ομάδα συμμετέχουμε φέτος στον FLL, τον ίδιο διαγωνισμό δηλαδή, αλλά της επόμενης σεζόν ας πούμε, mm-hmm. με καινούργια ιδέα που είναι πάλι επίσης παγκοσμίως ας πούμε πρωτότυπη. Μάλιστα, ωραία. Ναι. Μακάρι να έχετε συνέχεια τέτοιες ιδέες. Τα μικρά παιδιά είμαι σίγουρη, γιατί μιλάμε για μια ομάδα με 10 έως 14 ετών, είδα οι περισσότεροι που συμμετέχουν, έτσι. Οπότε τα νέα παιδιά ούτως ή άλλως έχουν λαμπρό μυαλό και φρέσκες ιδέες. Εγώ ήθελα να πω πώς αισθανθήκατε όταν μάθατε για την υποψηφιότητά σας τα πρόσωπα. Α, χαρήκαμε πάρα πολύ και τα παιδιά επίσης πάρα πολύ, γιατί όντως ο στόχος μας ήταν να βοηθήσουμε ας πούμε, ακριβώς όπως το θέσατε, δηλαδή να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα διευκολύνει τη ζωή ας πούμε των πολλών, και τα παιδιά χάρηκαν πάρα πολύ το ότι η ιδέα τους όχι μόνο ας πούμε γνωστοποιήθηκε και μέσω του διαγωνισμού και στον τύπο κλπ, αλλά και το ότι εκτιμήθηκε ας πούμε αυτή η προσπάθεια και σε επίπεδο του να θεωρηθεί ας πούμε ότι σαν ομάδα θέλει να προσφέρει. Εμείς να ευχηθούμε να εκτιμηθεί και σαν ομάδα και να βραβευτεί. Να υπενθυμίσουμε ότι είστε υποψήφοι στα πρόσωπα της χρονιάς 2020, πρόσωπα της χρονιάς.gr. Μπαίνετε στην κατηγορία εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία και επιλέγετε την υποκατηγορία ομάδες. Εκεί λοιπόν μπορείτε να ψηφίσετε τους μαθητές του εργαστηρίου robotica.gr. Θα σας έρθει και το επιβεβαιωτικό μήνυμα ότι η ψήφος σας έχει καταχωρηθεί και εμείς να σας ευχηθούμε κύριε Τσιμπούρη να είστε καλότυχος και εσείς και οι μαθητές και να το κερδίσετε. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.